Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Καλώς ήρθατε σε μία δοκιμούλα. Σήμερα έχουμε δοκιμούλα μίας μηχανής και αυτή είναι από Γιάκη, η Ultimo. Είναι μια προσπάθεια της Γιάκη να κάνει μία τσαλένια εκδοχή μιας μηχανής, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, η οποία είχε βγει στην αρχή από την ίδια εταιρεία, σε ZAMAC, έτσι μια αναβίωση της Gibbs, ρυθμιζόμενη, δύο τεμαχίων, έτσι, και την έκαναν σε ατσάλι. Εδώ έχουμε την έκδοση με αυτήν την λαβή σαν ελαττήριο, ας πούμε, κάπως έτσι, με παράλληλα κυκλάκια. Και υπάρχουν και άλλες δύο εκδοχές με διαφορετικό, τέλος πάντων, μοτίβο εδώ πέρα. Έχουμε μηχανή κατασκευασμένη από 316L με 6 ρυθμίσεις, όλοι από ατσάλι, δύο τεμαχία. Μια στιγμή να την ανοίξω να τη δείτε, έτσι, καπάκι και αυτό, κατεβαίνει και όλα σε αυτό, αλλά δεν βγαίνει, τουλάχιστον στην κανονική της, ας πούμε, χρήση. Κουνιέται το base plate κανονικά για να ρυθμίζει. Εδώ έχουμε δύο τέτοιες ευθείες μπάρες για την ευθυγράμμιση της λεπίδας. Μέσα παρατηρούμε ότι έχουμε στο κομμάτι εδώ που κάθεται η λεπίδα, τέλος πάντων, και στο κομμάτι του base plate, του top cap, συγγνώμη, έχουμε εμφανή τα σημάδια της επεξεργασίας. Ενώ στην υπόλοιπη μηχανή, σε ολόκληρη την υπόλοιπη μηχανή, έχουμε ένα πάρα πολύ γυαλισμένο φινίρισμα καθρέφτης, και εδώ πέρα στο καπάκι και εδώ στα νούμερα. Τα νούμερα είναι άβαφα, ούτε αυτή η κουκίδα είναι, έτσι, βαμμένη με κάποιο χρώμα. Μιλάμε για μια μηχανή κοντά στα 8 εκατοστά η λαβή της και 9 εκατοστά με την κεφαλή ολόκληρη, και το βάρος της είναι στα 100 γραμμάρια. Η αλήθεια είναι ότι είναι, έτσι, μια στιβαρή μηχανή, μια ωραία μηχανή. Έχει ένα αρκετά καλό κέντρο βάρους. Λίγο θα την έλεγα ότι πηγαίνει προς το κομμάτι του head heavy, είναι δηλαδή πιο βαρύ το κεφάλι. Αλλά ωραίο, είναι σχετικά λεπτό για την ύπαρξη μηχανισμού ρύθμισης. Και η μπάρα ασφαλείας είναι τελείως ευθεία, τελείως ομαλή, δεν έχει, έτσι, ας πούμε, κάποιο σχεδιάκι, όπως, ας πούμε, η λούπο που έχει, έτσι, κασαβουναλάκι, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Τι άλλο, βγαίνει και σε μπράς και σε ορίχαλκο, βγαίνει και σε ζαμάκ. Και οι διαφορές στην επιθετικότητα υπάρχουν, δηλαδή τις βλέπουμε στο site, στο AliExpress. Εδώ πέρα μιλάμε για μια επιθετικότητα από 0,75 διάκαινο μέχρι 1,45. Τεχνικά χαρακτηριστικά γενικά θα τα βάλουμε στην περιγραφή, όπως πάντα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα κενό για να βάλεις τη λαβή στη βάση της Γιάκη, εδώ τώρα δεν έχω την βάση. Γενικά είναι μια ωραία μηχανή στα 150-160 ευρώ, ανάλογα αν την πετύχετε σε καμιά προσφορά και όλα αυτά. Θα δούμε όμως και πώς ξυρίζει. Ο υπόλοιπος μας εξοπλισμός είναι από Γιάκη, η Ultima, η βάση. Καταλάβετε τώρα, Γιάκη Ultima, με Ultima βάση από Ariana και Evans. Το Lavender Noir, πολύ ωραίο, έτσι, η άρωμα λεβάντας. Σήμερα είναι και σχετικά αργά, οπότε πιστεύω αυτό το αρωματάκι θα έρθει και θα κλείσει πολύ ωραία, ας πούμε, τη σημερινή ημέρα. Και πινέλο μας το καταπληκτικό Ρώμα Κολοσσέου της Omega. Πάμε να βάλουμε μία λεπίδα PermaSharp και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να φορτώνουμε το σαπουνάκι μας.
Νομίζω είμαστε έτοιμοι ήδη εδώ πέρα. Βλέπω ότι υπάρχει αρκετή ποσότητα πάνω στο πινέλο. Πολύ ωραία αυτή η βάση, πολύ ωραία πρόταση από την Αριάννα και Evans. Απλά σε αυτό που έχω παράπονο ότι δεν υπάρχουν αρκετά αρωματάκια στην Ελλάδα για να συνοδεύσουν αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι πολύ λίγα. Και προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι με έχει τρελάνει κάποιο άρωμα. Δηλαδή τα μύρισα πρόσφατα ένα Chiang Mai, κάπως έτσι μου άρεσε. Αλλά είναι λίγο έτσι προς το προσδιόριστο. Το Lavender Noir είναι ναι, ωραίο. Για αρκετά safe, γιατί όσοι το έχουμε δοκιμάσει, όσους έχουμε λύσει τουλάχιστον, δεν μου έχουν πει κάτι περίεργο για καψίματα. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα της εταιρείας. Όλο το Cathedral, το Barbiere, το Barberico. Λοιπόν, έτοιμοι, καθαρίσουμε λίγο τις φαβορίτες. Δεν έδειξα όλη τη διαδικασία με τον αφρισμό, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν δείχνουν το σαπούνι. CNC κατασκευή, οπότε είναι τέλεια η ευθυγράμμιση λεπίδας, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα την έβαλα στο 3, νομίζω κοντά στο 1,00, τέλος πάντων τον διάκαινο. Πάμε τώρα πρώτο πέρασμα. Με μια πέρμα sharp σε δεύτερη χρήση, έτσι. Ωραία. Σίγουρα αισθάνεσαι λεπίδα, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο. Πολύ ωραίο τρόπο. Καθόλου έτσι απειλητικά ή περίεργα. Το πέρασμα πηγαίνει πολύ μπουτυράτα. Ωρε φίλε. Σίγουρα θέλει λίγο έτσι να τη σεβαστούμε κατά κάποιον τρόπο. Δεν παίζει. Αλλά εντάξει. Είναι πολύ καλή. Κανένα θέμα με μπλοκάρισμα αφρού και λοιπά, μια χαρά καθαρίζει εδώ στον μπολάκι που έχω. Νομίζω ότι και η 3 ήταν λίγο υπερβολή για τα γένια. Εδώ την ένιωθα λίγο περισσότερο, αλλά όχι με την κακή την έννοια, εντάξει. Ωραία, ωραία. Στα μάγουλα ήταν πολύ καλή, λογικά επειδή δεν είναι τόσο σκληρά τα γένια μου, κάπως έτσι. Εντάξει, μια χαρά. Οπότε, πάμε λίγο να ξεπληθούμε και να κάνουμε και το δεύτερο μας πέρασμα.
Λοιπόν, έχουμε και για το δεύτερο μας το πέρασμα. Την κατέβασα στο 2 και νομίζω ότι είμαστε καλά. Γιατί είναι καμιά αποδοτική μηχανή και έχει και την αίσθηση. Εννοώ αίσθηση λεπίδας, οπότε... Εδώ τώρα με τη ρύθμιση 2 πιο ωραία την αισθάνομαι, τη μηχανή στο πηγούνι και γενικά εδώ στο μουστάκι. Γενικά το νιώθω πολύ ωραίο το δέρμα μου. Σίγουρα βοηθάει και οι ιδιότητες του σαπουνιού. Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ξεπληθούμε, να βάλουμε λοσιόν και να σας πω και γενικά έτσι λίγο ένα συμπερασματάκι, ας πούμε, για τη μηχανή. Πάμε να βάλουμε για τη λοσιόν μας. Ήδη το δέρμα φαίνεται πολύ ωραίο, έτσι πουδρένιο, αλλά ενυδατωμένο, αλλά έτσι πιο πολύ για το άρωμα και μηδενικό κάψιμο. Τέλειο. Μπα. Και πολύ ήταν. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Θα απλοποιούμε. Στα χέρια. Λοιπόν, παρόλο που ήταν βαθύ ξύρισμα, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μία μηχανή η οποία για μένα είναι έτσι family της. Μια στιγμή λίγο γιατί. Οπότε εδώ έχουμε μία μηχανή που είναι family της Rex Ambassador και της Perflexi, σε αυτή την κατηγορία μηχανών. Ωραία κατασκευή, πολύ ωραία κατασκευή. Τώρα δεν ξέρω, το δικό μου το μάτι δεν είναι και τόσο έμπειρο πάνω σε κομμάτια, ας πούμε, μηχανολογικά, αλλά εγώ το βλέπω ότι πολύ ωραίο. Ενδεχομένως αυτό που θα έπρεπε να κάνουν είναι να έχουν λίγο καλύτερο το κομμάτι αυτό εδώ πέρα που ανεβοκατεβαίνει, γιατί είναι εύκολο έτσι να στραβώσει, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Τις περισσότερες φορές εγώ δεν το βλέπω όμως στραβό, δηλαδή πρέπει να το κάνω κάτι για να στραβώσει. Αν το βάλω εκεί στο 1, ας πούμε, το μηδενίσω και μετά το βάλω, ας πούμε, στο 3-4, ας πούμε, σε μια ρύθμιση τελεσμό που θέλω, εγώ το βλέπω αρκετά ίσιο. Ενδεχομένως η αλλαγή με ένα ελαττήριο, πιο σκληρό, ατσαλένιο, κάτι
τέλος πάντων διαφορετικό, θα ήταν ας πούμε μια καλή λύση. Ωραία δεν είναι η τηλεπίδα όμως, βλέπετε δηλαδή, έχει ωραίο τρόπο συγκράτησης. Εγώ δεν παρατηρώ κάτι τρελό σε chattering ας πούμε και σε όλα αυτά. Okay. Υπάρχει μία όσο να πεις αυξημένη αίσθηση λεπίδας, αλλά υπάρχει αυτή η αυξημένη αίσθηση λεπίδας και σε άλλες μηχανές της ίδιας φάσης, ας πούμε, του ίδιου σχεδιασμού, του ίδιου πρότυπου, ας πούμε, έμπνευσης. Αυτή όμως εκεί στα 150-160 ευρώ, ας πούμε, εγώ βλέπω ότι είναι μια πολύ δυνατή επιλογή, γιατί είναι και ατσαλένια ολόκληρη και λεπτοκαμωμένη σε σχέση με την Perflex που είναι ορυχάλκινη. Κοιτάξει, είναι αθεκτική ρε παιδί μου, σιλικό, την είχα πολύ καιρό, αλλά είναι πάρα πολύ χοντροκομμένη, αλλά θα μου πείτε είναι και 70-80 ευρώ περίπου, νομίζω. Μετά η Rex Ambassador που είναι πολύ καλύτερη κατασκευαστικά από αυτήν, είναι στα 300 περίπου ευρώ τώρα πια. Είναι λίγο ένα ζόρι αυτό. Οπότε βλέπω εδώ μια μηχανή η οποία για τα λεφτά της είναι πολύ δυνατή και νομίζω ότι κάποιος πιο εύκολα θα δώσει αυτά τα λεφτά παρά να δώσει τα 300 για την Ambassador, αλλά κάτι τον χαλάει ας πούμε στην Perflex και δεν θέλει να πάει εκεί πέρα. Γιατί μιλάμε έτσι για μια πιο λεπτοκαμμένη μηχανή και τσαλένια και δεν παθαίνει τίποτα και όλοι είναι massive και είναι και ρυθμιζόμενη και κάνει αρκετά βαθύ ξύρισμα. Οπότε αν σας αρέσει δηλαδή και αυτό το στυλ ξυρίσματος και σας αρέσει έτσι αυτό το πιο αποδοτικό, αλλά με ωραίο έτσι, με ωραία απόδοση, με ωραία ας πούμε αίσθηση, πιστεύω είναι ότι καλύτερο. Είδατε δύο μέρες γένεια τώρα πόσο ωραία τα θέρισε, δεν δημιούργησε θέματα, δεν δημιούργησε προβλήματα, ήταν και πολύ ωραίο το σαπούνι μας. Πραγματικά μια μηχανή που πιστεύω αξίζει. Και θα έρθουν τώρα και κάποιες άλλες μηχανούλες στα επόμενα βίντεο, στα επόμενα review, ας πούμε, να τις συνοδεύσουν. Αυτά. Οπότε, stay tuned. Να πω τώρα, να μου γράψετε στα σχόλια κάτω αν έχετε δοκιμάσει τη μηχανή, πώς σας φαίνεται κτλ. Πώς τη βλέπετε σε σχέση με Rex Ambassador και με Perflex. Τώρα με Rex Ambassador δεν μπορώ να σας το πω τόσο εύκολα γιατί δεν τη θυμάμαι και τόσο καλά, αλλά με την Pearl πιο καλή εγώ τη βλέπω αυτή στο κομμάτι, έτσι πιο μικροκαμωμένη, πιο εύκολη, δηλαδή πιο ωραίο το μέταλλο, πιο ωραίο το γλίστριμα, όλα αυτά, και νομίζω και στο ξύρισμα είναι πιο καλή, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι του να γλιστράει, να μην γλιστράει, ας πούμε τέτοια. Λοιπόν, αυτά, οπότε κάντε like, subscribe και comment, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, καλά ξυρίσματα σε όλους, να περνάτε πάντοτε καλά. Και καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Να είστε πάντα καλά.